περιοχές αυτές, Οροπό, Πορτοράφτη, Μαρκόπουλο. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Ρωτάνε οι γονείς, είναι τα σχολεία ανοιχτά, κλειστά? Ναι, με ακούτε? Σας ακούμε, κυρία Κισκύρα. Τα σχολεία είναι ανοιχτά ή κλειστά? Τα σχολεία θα κλείσουν, ναι, μετά από επικοινωνία που είχαμε με τους δημάρχους, μόνο στον Οροπό και Μαρκόπουλο Πορτοράφτη, λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και όχι γιατί υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα. Χαμηλές θερμοκρασίες λοιπόν, Πορτοράφτη, Οροπό, ναι, και Μαρκόπουλο, οι μαθητές δεν θα πάνε σήμερα. Ακριβώς λόγω χαμηλών θερμοκρασιών. Για αύριο θα επικοινωνήσουν, για να δώσουμε ενημέρωση. Θα επικοινωνήσουν. Θα επικοινωνήσουμε με τους διευθυντές των σχολείων και την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, που επί τόπου θα κρίνουν αν μπορούν να κάνουν. Να τα πούμε τα πράγματα με το όνομά τους όμως, κυρία Κισκύρα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη, χαίρομαι πάντα όταν σας ακούω. Κι εγώ. Επειδή στον Άγιο Στέφανο στην Άνοιξη έχουμε τουλάχιστον 4 βαθμούς πιο κάτω από ό,τι έχουμε στον Πορτοράφτη, η αλήθεια είναι ότι στο Μαρκόπουλο, στον Οροπό και στον Πορτοράφτη δεν έχει πετρέλαιο. Γιατί αν είχε πετρέλαιο, τα σχολεία θα λειτουργούσαν. Ναι, κύριε Παπαδάκη. Συμφωνείτε? Αυτό δεν μπορώ εγώ να το γνωρίζω. Το γνωρίζω εγώ. Γιατί θα σας απαντήσω. Αρμοδιότητα για μεμονωμένους δήμους δεν έχω ούτε καν εγώ. Επειδή ήξερα όμως ότι σήμερα θα είσαστε στην πρώτη γραμμή και οφείλουμε να ενημερώνουμε τους πολίτες και τα παιδιά μας, γι' αυτό φρόντισα να γνωρίζω έστω και τις περιοχές που σας λέω. Άρα η μόνο απόφαση... Μαρκόπουλο, Οροπό και Πορτοράφτη. Ναι, η απόφαση ήταν καθαρά του Δημάρχου. Ωραία. Μην το κάνουμε μεγάλο θέμα. Είναι μόνο εκεί, γιατί θα ξεσηκωθούν και τα παιδιά από άλλες περιφέρειες. Ωραία, και θα αρχίζουν και να λένε. Σας ευχαριστούμε. Για το Δήμο Θήβας υπάρχουν αρκετά σχολεία από το Δήμο Θήβας. Στο Δήμο Θήβας. Υπάρχουν περιοχές. Αρκετά σχολεία που είναι κλειστά. Για να μην σας μπερδεύουμε, πάτε τους δήμους. Τα περιοχές σας μπορεί να μην έχει.